Πάμε τώρα γρήγορα να δούμε τι έχει γίνει με τον Αλέξη Γεωργούλη. Εδώ φαίνεται τα πράγματα ότι είναι περίεργα, αφού βγαίνει αυτή τη στιγμή, κυρίες και κύριοι, βγαίνει μία απόφαση η οποία τον στέλνει στα δικαστήρια. Ασκείται ποινική δίωξη, χαρά λεμονή, κατά του Αλέξη Γεωργούλη. Βεβαίως, ο Αλέξης Γεωργούλης με βαριές είναι κατηγορίες της επικίνδυνης σωματικής βλάβης και του βιασμού. Έτσι ακριβώς, ο πρώην Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με τις κατηγορίες της επικίνδυνης σωματικής βλάβης και του βιασμού. Η Εισαγγελία Βρυξελών είχε προσδιορίσει για τις 27 Ιουνίου το ποινικό δικαστήριο. Ωστόσο, η πλευρά του πρώην Ευρωβουλευτή κατέθεσε αίτημα αναβολής, με αποτέλεσμα η δίκη να μεταφερθεί σε μία νέα ημερομηνία που ακόμα δεν έχει γίνει γνωστή. Σύμφωνα με πληροφορίες όμως, θα διεξαχθεί μέσα στο τελευταίο δίμηνο του 24, γιατί δικαίωμα αναβολής με αίτημα του κατηγορούμενου προβλέπεται μόνο μία φορά. Επομένως, δεν μπορεί να ζητήσει νέα αναβολή. Η εισήγηση ποινικής δίωξης κατά του Γεωργούλη και ο προσδιορισμός της δίκης είχε γίνει πριν από την προεκλογική περίοδο του περασμένου Ιουνίου. Ωστόσο, ο κύριος Γεωργούλης συνέχιζε σε όλη την προεκλογική περίοδο να δηλώνει ότι ουδέποτε κλήθηκε από τη βελγική δικαιοσύνη. Και ξαναλέμε, παρά το γεγονός ότι είχε προσδιοριστεί η δίκη για τις 27 του μήνα Ιουνίου. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστική δήλωσή του ότι από τη στιγμή που δεν υπήρχε κάποια ποινική δίωξη, ήταν ελεύθερος ηθικά και νομικά να κατέβει στις εκλογές, κάτι και το οποίο έκανε με το κίνημα των Πρασίνων. Θυμίζουμε ότι η γυναίκα που είχε κάνει την καταγγελία για τον Αλέξη Γεωργούλη, χωρίς να θέλει να δημοσιευθεί η υπόθεση τότε και το όνομά της, είχε προσκομίσει στις αρμόδιες αρχές τις γνωματεύσεις των ιατροδικαστών που την εξέτασαν. Η καταγγελία από την πρώην υπάλληλο του Ευρωκοινοβουλίου και νυν στελέχους της νομικής υπηρεσίας της Κομισιόν βοήθησε να ανοίξουν στόματα και για άλλες κακοποιητικές συμπεριφορές του τότε Ευρωβουλευτή. Μάλιστα, δύο πρόσωπα που εργάζονταν τα προηγούμενα χρόνια στο γραφείο του κατήγγειλαν τον Αλέξη Γεωργούλη για κακοποιητική συμπεριφορά, χωρίς ωστόσο οι καταγγελίες να πάρουν τη νομική οδό. Για την καταγγελία σε βάρος του, ο ίδιος είχε δηλώσει: «Οι κατηγορίες είναι πάρα πολύ βαριές. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε κάποιος να με κατηγορήσει για κάτι πιο βαρύ. Δεν έχω κάποια ποινική δίωξη, δεν εκκρεμεί κάποια δίκη, έχει σταματήσει η καταγγελία από τις βελγικές αρχές. Αυτό που μπορώ να κάνω είναι να περιμένω και να εμπιστεύομαι τις βελγικές αρχές ότι θα δράσουν και θα κάνουν αυτό που είναι και νόμιμο». Αυτά τα είχε πει τότε ο Γεωργούλης. Τα είχε πει τότε. Ναι. Ωστόσο, τώρα, είχε... Ναι, όμως υπήρχε η εισαγγελική τότε που τα έλεγε αυτά, υπήρχε η εισαγγελική πρόταση για τη δίωξή του και είχε προσδιοριστεί ήδη για τις 27 Ιουνίου η δίκη που τελικά πήρε αναβολή. Εμείς δεν το ξέραμε. Ο κύριος Γεωργούλης όταν τα έλεγε αυτά το ήξερε. Όταν έλεγε δηλαδή ότι είναι και ηθικά και νομικά ελεύθερος να κατέβει σε ευρωεκλογές, ήξερε ότι υπήρχε μία δίκη για 27 Ιουνίου, η οποία ωστόσο είχε πάρει αναβολή. Ήξερε ότι υπάρχουν οι κατηγορίες εναντίον του. Ήξερε ότι είχε ήδη κινηθεί η ποινική διαδικασία και απλά... Άρα μας κοροϊδεύει ο κύριος Γεωργούλης, θα το πεις. Ορίστε. Μας κοροϊδεύει δηλαδή ο κύριος Γεωργούλης. Προφανώς. Και μάλιστα έλεγε κιόλας ότι επιθυμούσε την άρση της ασυλίας του δια των συνηγόρων του. Και όντως είχε αρθεί η ασυλία του από τον Ιούνιο του 23. Με απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου. Ενώ έλεγε στον κόσμο, κατεβαίνω σε εκλογές, δεν έχω κανένα πρόβλημα, ενώ στην ουσία πήγε δικαστήριο. Ηθικό, ναι, ούτε ηθικό ούτε νομικό, ενώ είχε κινηθεί ήδη εισαγγελική παραγγελία για τη δίωξή του και είχε προσδιοριστεί η δίκη για τις 27 Ιουνίου, η οποία πήρε αναβολή. Και θα γίνει το τελευταίο δίμηνο του 24, σύμφωνα με πληροφορίες. Μάλιστα. Μια πάρα πολύ περίεργη ιστορία, που πραγματικά είχε σοκάρει στο άκουσμά της τους πάντες. Κατηγορείται λοιπόν ο Αλέξης Γεωργούλης, ο πρώην Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και γνωστός ηθοποιός, για επικίνδυνη σωματική βλάβη και για βιασμό. Βιασμό.
είναι σοβαρότατες οι καταγγελίες, είναι σοβαρότατο το κατηγορητήριο. Και εδώ αναμένουμε και θα το παρακολουθούμε για να δούμε την όλη εξέλιξή του. Δεύτερη αναβολή δεν έχει δικαίωμα να πάρει ο κύριος Γεωργούλης. Έτσι. Άρα που σημαίνει ότι το δικαστήριο έχει προσδιοριστεί, ξαναπες μας λίγο. Το δικαστήριο έχει προσδιοριστεί για άλλη ημερομηνία, ακόμα δεν έχει γίνει γνωστή. Ωστόσο, πληροφορίες λένε ότι θα γίνει το τελευταίο δίμηνο του 24. Χωρίς να ξέρουμε ακόμα ακριβή ημερομηνία. Άρα στους επόμενους μήνες θα γίνει αυτό το δικαστήριο που αφορά τον κύριο Γεωργούλη. Μέχρι το τέλος του 24, ναι.